Αντώνη Τριφίλη, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω τους δύο καθηγητές. Ένα πολύ δύσκολο θέμα. Ομολογώ ότι και ανθρώπους σαν και εμένα που δεν έχουν άμεση σχέση με την αθλία πέραν κοινωνικών δεσμών, με τον Γιάννη τον Τριφίλη και άλλους ανθρώπους, είναι δύσκολο το θέμα. Εκείνο το οποίο με στεναχωρεί είναι ότι βλέπω ακόμα μια φορά σε όλη αυτή την ανάπτυξη ιδιαίτερα του στράτου δεν υπάρχει στρατηγική. Δεν υπάρχει μια στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης, των κυβερνήσεων θα έλεγα, που να μπορεί να ακολουθήσει αυτό το υπόδειγμα το οποίο είπες. Δεν ξέρω αν αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα, μάλλον είναι γενικότερο πρόβλημα, αλλά τόσοι υπουργοί περάσαμε από εκεί. Δεν μπορέσαμε να έχουμε ως ναυτιλία κάποια, να σου πω έτσι, πιο οργανωμένη κατάσταση. Δεν βρήκατε ανθρώπους της πολιτικής που να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει. Στράτο, κυρίως για σένα είναι το ερώτημα. Ευχαριστώ, Αντώνη. Πριν πάρει το λόγο ο Στράτος, θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν είναι μοναδικό φαινόμενο. Υπάρχουν πλήστες όσες εκφράσεις του ελληνικού δημόσιου και οικονομικού βίου, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν μια στρατηγική. Η μόνη στρατηγική την οποία ξέρω εγώ από παλιό έτσι βίο, ας πούμε, δεν ξέρω αν είναι έντιμος ή άτιμος ή οτιδήποτε, είναι το μόνο σχέδιο που έχω δει είναι για την οδική ασφάλεια, το οποίο έχει φέρει αποτελέσματα. Αλλά άλλα σχέδια, αγροτικά, οικονομικά, ναυτιλιακά ή λιμενικά ή οτιδήποτε, για να είμαι ειλικρινής, έχω μείνει και εγώ πεινασμένος. Λοιπόν, Στράτο, ίσως έχεις να μας πεις κάτι παραπάνω. Ναι, όχι, θα πρέπει να προσθέσεις και την ψηφιακή κυβέρνηση. Υπάρχει πλέον... Και την ψηφιακή κυβέρνηση. Ναι, σωστό. Σωστό, ευχαριστώ. Αντώνη, ευχαριστούμε και τον Ηρακλή. Μόνο που έχω να πω σε αυτό που λέει ο Αντώνης, το οποίο είναι πολύ εύλογο βέβαια το ερώτημα, είναι ότι αν δει κανείς το που κατατάσσεται το Υπουργείο Ναυτιλίας, κατατάσσεται νομίζω τελευταίο ή προτελευταίο στην κατάταξη των Υπουργείων. Και επίσης η κύρια του ενασχόληση σε ένα μεγάλο βαθμό είναι η ακτοπλοεία και η επίλυση προβλημάτων. Η Ποντοπόρο υπήρχε ίσως και μια λανθασμένη εντύπωση ότι άστινα είναι μόνη της, μη μας ενοχλείτε, νομίζανε, λέγανε μερικοί, αν δεν έτσι τα πράγματα, και αυτοί θα κάνουν. Αλλά νομίζω ότι σήμερα, εάν είχαμε πραγματικά μια ολοκληρωμένη σκέψη να πώς θα δράξουμε την ευκαιρία αυτού του γεγονότος, πράγματι βασίζεται στην πρωτοβουλία ανθρώπων ή αν θέλετε στην αυτοσύνη που είχε τα τελευταία 100 χρόνια, όχι η αυτοσύνη μας είναι χιλιάδες χρόνια, αλλά τα τελευταία 100 χρόνια έχουμε καταφέρει να αυτή την τεράστια πρόοδο, θα μπορούσε το όφελος για τη χώρα μας να ήταν όχι απλώς δεκαπλάσιο, εκατονταπλάσιο. Απλώς θέλει πολλές φορές θέλει ένα σχέδιο για την ναυτιλία. Το ζητούμενο δεν είναι το σχέδιο για την ναυτιλία. Το θέμα είναι πώς θα αξιοποιήσουμε την ναυτιλία για όφελος για τη χώρα μας. Και αυτά τα οποία μπαίνουν στη χώρα μας είναι χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Όντως, άμα αυτό ο τουρισμός φέρνει πολλά χρήματα, αλλά για να φέρεις τουρισμό πρέπει να κάνεις και τεράστιες επενδύσεις. Και έχεις και πολλές δαπάνες, και έχεις και ρήπους, και έχεις και να μαζεύεις και τα σκουπίδια. Εδώ, ό,τι μπαίνει είναι καθαρό χρήμα. Πέρα από την εθνική διάσταση, πέρα από την πολιτική διάσταση, πέρα από το γεγονός της περηφάνειας. Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος για το θέμα των παιδιών. Δεν υπάρχει καμία ένας προσανατολισμός να πάει κανείς και να δουλέψει. Τώρα δουλεύουμε από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκου, για παράδειγμα, δουλεύουμε με τα παιδιά για να πάμε το πλοίο να το φέρουμε σχολείο. Συγγνώμη που σας το λέω. Δηλαδή, τι κάνουμε, πηγαίνουμε σε γυμνάσια, σε δημοτικά και λέμε, νάτα, ελάτε να συνομιλήσετε με το καπετάνιο, ελάτε να καταλάβετε τι γίνεται. Αλλά είναι όλα τα πράγματα μαζί. Κάθε πρωί μπορείτε να ακούσετε για χαιρετισμούς σε κάποιον που βρίσκεται στην Βενεζουέλα, στην οπουδήποτε Έλληνα του Βελγίου. Δεν θα ακούσετε ποτέ δίνω χαιρετίσματα και για τον Έλληνα ναυτικό. Είναι μια σειρά από πράγματα μαζί που πρέπει η ναυτιλία να μπει ξανά στο επίκεντρο, ότι με την ναυτιλία σήμερα όχι πραγματικά 6%, 26%, 70%.
Δεν καταλαβαίνω γιατί μας λείπει κάτι. Αφού μπορούμε να πετύχουμε, όπως είπε και στην ναυτιλία, στην διοκτησία, γιατί να μην πετύχουμε στους άλλους τομείς. Αυτό που λέει κάποιος υποπλιστής είναι, κοιτάξτε, ή το έλεγε κάποιος, ότι τελικά η ναυτιλία θα καταλήξει να είναι σαν το σαλάμι που ο καθένας θα τρώει γύρω-γύρω-γύρω. Όλοι οι άλλοι θα παίρνουν κομμάτια και στο τέλος ο υφοπλισμός θα παίρνει ίσα-ίσα το σκηνάκι. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχει κόπος, αλλά μπορεί να με συστηματική προσπάθεια να υπάρξει πάρα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Συγγνώμη, δεν θέλω θα ήθελα να μιλήσω, αλλά ξέρω, βλέπω τόσους πολλούς που να μιλήσουν και δεν θέλω να σταματήσω. Σας ευχαριστώ.